Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε και πάλι. Είναι Κυριακή. Είναι η ώρα για την εκπομπή Faces, πρόσωπα. Να είμαστε λοιπόν για ακόμα μια φορά μαζί. Εύχομαι να είστε μαζί μας όλοι γενικά για να γνωρίσουμε ένα καινούργιο πρόσωπο. Και το πρόσωπο αυτό ακούει στο όνομα Βασούλα, το ίδιο όνομα μαζί μου, Βασούλα Χριστοντούλου. Καλησπέρα, Βασούλη. Καλησπέρα, Βασίλη. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Μια nice χαρά είμαι. To have you Ευχαριστώ here. Πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Είσαι καλά? Πολύ καλά. Lovely, μια lovely. Χαρά. What a beautiful face. And beautiful smile. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Θέλω να σε παρακαλέσω, αν δεν σε πειράζει, καθόλου, να ταξιδέψουμε νοερά. Να πάμε ταξιδάκι πίσω στο παρελθόν, εκεί που γεννήθηκες. Πολύ ωραία. Και να μας πεις, ήσουνα και όταν ήσουν μικρή τόσο όμορφη? Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλιμέντο. Ίσως θα πρέπει να ρωτήσουμε άλλους γι' αυτό. Εντάξει. Ναι. Προτού του ρωτήσουμε όμως, πού γεννήθηκες? Γεννήθηκα στον Άγιο Δωμάτιο, Λευκοσία. Έτσι. Άλιστα. Και μεγάλωσα εκεί. Ναι, και μεγάλωσα. Τελείωσα το σχολείο στην Κύπρο, το οικονομικό λύκειο Λευκοσίας. Μάλιστα. Και έκανες το λύκειο και μετά έκανες άλλες σπουδές ή... Όχι, ήρθα στο Λονδίνο το 1982 για να ακολουθήσω ανώτερες σπουδές. Όμως τα σχέδια άλλαξαν, ναι, και παντρεύτηκα. Ήταν και τα αδέλφια μου εδώ. Έχω μία αδελφή και δύο αδελφούς, οι οποίοι σπούδαζαν εδώ. Ναι. Και όμως εγώ άλλαξα το πρόγραμμα, παντρεύτηκα και μέχρι... Οι γονείς σου έμειναν στην Κύπρο, ήταν στην, ναι, Κύπρο. Στην Κύπρο. Είναι ακόμα εκεί στην Κύπρο οι γονείς? Ναι, ο πατέρας μου έχει αποβιώσει πριν 3 χρόνια, η μητέρα μου, λυπάμαι, είναι στην Κύπρο. Ωραία. Ευχαριστώ. Πες μου, εκείνα τα παιδικά χρόνια τα οποία έζησες στην Κύπρο, στον Άγιο Δωμέτιο. Μάλιστα. Πώς ήταν, ήταν καλά, έτσι, ήταν ήρεμα, ήσυχα? Πάρα πολύ όμορφα, ναι. Είχα μία πάρα πολύ νεανική ζωή, παιδική όμορφη ζωή, ναι, με πολύ αγάπη από την οικογένεια μου, τους φίλους μου, στο σχολείο, τους καθηγητές. Δεν μπορώ να πω ότι είχα κάτι... Το δίσκο, ωραία, κακές, ναι, εμπειρίες. Ναι, ναι. Οι γονείς σου με τι ασχολούνται? Αμήν, ο πατέρας σου, η μητέρα σου? Ο πατέρας μου ήταν στις οικοδομές, στα σίδερα συγκεκριμένα, και η μητέρα μου έραβε, μοδίστρα. Ωραία. Ήρθες εδώ, ήταν προξένια ο γάμος ή... και ναι και όχι. Α, εντάξει. Τον ερωτεύτηκες και είπες σε κάποιον ή κάποιαν... Θέλω να μαντευτώ, πες του να πάει να κάνει προξένια. Όχι, όχι, συγκεκριμένα ο πεθερός μου, ο πρώην πεθερός μου με είχε δει. Α, και του άρεσες. Και με διάλεξε για το γιο του, ναι. Ναι. Καλά, ο γιος σου, ο γιος του. Ναι, και μετά, ναι, πιστεύω πως του άρεσε και εγώ για να... Ναι. Παιδιά. 2 αγόρια, ο Κωνσταντίνος είναι 29 ετών και ο Μάνος 27 ετών. Okay. Ήσουν, obviously, ασχολήθηκες πολύ με την οικογένεια και το σπίτι, έτσι. Ναι, για 23 ναι χρόνια. Ναι. Τίποτα άλλο? Αυτά τα 23 χρόνια. Κατά τη διάρκεια χρόνια του γάμου, ναι, με το μόνο που είχα ασχοληθεί ήταν το καράτε. Έτσι. Ναι. Ας μιλήσουμε λίγο για το καράτε, δηλαδή. Πώς προέκυψε, γιατί ήθελες δηλαδή να ασχοληθείς με καράτε? Το πώς άρχισε βασικά ήταν γιατί πήγαινα τα παιδιά μου, τον Κώστα και τον Μάνο, στο καράτε, και επειδή περίμενα, κάθε φορά τους περίμενα και δεν επέστρεφα στο σπίτι. Έτσι. Ήθελα, ναι, να είμαι σίγουρη ότι μόλις τελειώσουν θα είμαι εκεί. Έτσι αναγκάστηκες και εσύ να μπεις στα τάξεις για να αρχίσεις και να κάνεις... Και μου το πρότεινε η δασκάλα τους, το οποίο μετά έγινε και πάρα πολύ καλή μου φίλη και την υπερευχαριστώ που μου το πρότεινε αυτό. Έτσι. Και έτσι άρχισα και ήμουνα η μόνη ενήλικη στην τάξη και η μόνη γυναίκα στην τάξη. Και σε φοβούν να γεννηθεί, φαντάζομαι. Όχι, με κοροϊδεύανε στην αρχή. Λοιπόν, τα κατάφερες όμως καλά, γιατί πήρες τη μαύρη ζώνη. Τη μαύρη ζώνη, ναι. Τι σημαίνει αυτό για σένα, μια μαύρη ζώνη καράτε? Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όχι μόνο πήρα τη μαύρη ζώνη,
αλλά ήμουν πάρα πολύ τύχερη γιατί είχε έρθει κάποιος μεγάλος σίχαν από την Ιαπωνία και μου πρότεινε, γιατί είχε δει το πόσο εντατικά έκανα εξάσκηση και μου πρότεινε και με προσκάλεσε να κάνω την εξέτασή μου στη Οκινάουα. Έτσι. Η οποία Οκινάουα είναι the birthplace of karate. Και πήγες. Ναι, και πήγες. Και πέρασες. Ναι. Πήρες τη μαύρη ζώνη. Ναι. Έχω και εγώ μαύρη ζώνη, αλλά δεν είναι καράτε, είναι παντελονιού. Δεν πειράζει και αυτή η μαύρη ζώνη. Καλή είναι όμως και αυτή, ναι, ναι. Ζώνη και αυτή. Λοιπόν, είναι σπάνιο, ξέρεις, φαινόμενο, γεγονός ότι οι γυναίκες ασχολούνται με καράτε και ασχολούνταν στο παρελθόν. Τώρα νομίζω αυξήθηκαν για λόγους διάφορους και πιο πολύ για self-protection, I think. What do you think? Ναι, το καρά φυσικά, η γυναίκα το χρειάζεται περισσότερο από τους άντρες, γιατί ναι, οι άντρες έχουν τη φυσική δύναμη, πρέπει να παραδεχθούμε, χωρίς φυσικά να υποτιμάμε τη γυναίκα, ότι η γυναίκα έχει καλύτερο μάτι και πρέπει να εξασκήσει κάποια τεχνική για να μπορέσει να προφυλάξει τον εαυτό της. Λέγοντας αυτό όμως, το καράτε βασικά δεν είναι ποιος θα κερδίσει και τι θα χάσει και ποιος θα χάσει, αλλά είναι η καλλιέργεια του εσωτερικού μας εαυτού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπες. Η καλλιέργεια του εσωτερικού μας εαυτού, δηλαδή πώς βοηθά αυτή η άσκηση του καράτε για να καλλιεργηθεί ο εσωτερικός εαυτός. Ο εχθρός μας, ο μεγαλύτερος εχθρός μας δεν είναι ο αντίπαλός μας, αλλά είναι ο εγωιστικός εαυτός μας, το οποίο αυτό πρέπει να παλέψουμε. Έτσι. Ναι, και το οποίο λίγο πολύ όλοι το έχουμε. Μάλιστα. Απλά με την εξάσκηση του καράτε, το οποίο είναι κάτι πνευματικό, προχωρούμε στο μονοπάτι της τελειότητας, προς την τελειότητα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε, αλλά πλησιάζουμε. Ξέρεις, με βάζεις σκέψεις. Γιατί αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα νόμιζα ότι, ξέρεις, ασκούνται αυτοί που θέλουν να ασχηθούν με το καράτε, γιατί θέλουν να έχουν υποστήριξη, δηλαδή να γνωρίζουν κάποιες μεθόδους και να υποστηρίξουν τους εαυτούς τους και πιο πολύ γυναίκες. Όμως αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, κι εγώ ακόμα και οποιοδήποτε θα μπορούσαμε να καλυτερεύσουμε τον εσωτερικό μας εαυτό με το να ασχοληθούμε με το καράτε. Μάλιστα. Και δεν έχει όριο, δηλαδή μπορεί όποιος άντρας, γυναίκα, παιδί, σε οποιαδήποτε ηλικία. Είναι αυτοσυγκέντρωση βασικά, τι είναι. Μάλιστα. Ναι. Το καράτε είναι όχι μόνο για το σώμα, το οποίο βοηθά για την αντοχή, είναι καλό για την καρδιά μας, δηλαδή φροντίζουμε το σώμα μας με το να εξασκόμαστε, όμως είναι η ανάπτυξη του πνευματικού εαυτού μας και επίσης του χαρακτήρα μας. Του χαρακτήρα μας. Μάλιστα. Γιατί φωνάζουν αυτοί που ασχολούνται με καράτε, γιατί γίνεται αυτό. Είναι, μαζεύουμε όλη την ενέργεια. Και τη βγάζουμε έξω. Μάλιστα, το οποίο είναι το σημείο εδώ, στην κελιά και συσσωρεύεται εκεί και λέμε είναι το κι. Το φώναγμα αυτό είναι το κιάι. Βγαίνει η δύναμη έξω δηλαδή. Μάλιστα. Ενισχύει και τα χέρια και όλο το σώμα εκείνο το, δηλαδή, η έξαρση ας πούμε του κορμιού. Φυσικά. Και, έτσι. Ναι, γιατί εάν, για παράδειγμα, εάν προσπαθήσω να αντισταθώ σε μια κίνηση από κάποιον, εάν το κάνω χωρίς να βγάλω αυτή, δηλαδή να πάρω την αναπνοή και μετά, τότε το χέρι μου θα είναι αδύνατο. Όμως με αυτό το κία, τότε γίνεται σαν μαζεύεις κάτι... όμως πρώτα τη δύναμη εδώ. Μάλιστα. Με ένα τεχνικό τρόπο, έτσι. Ναι. Θα μου τα δείξει αυτά όταν τελειώσουμε από εδώ. Να μαζέψω λίγη δύναμη εδώ πέρα για να μπορώ να αντιμετωπίζω κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Και να αναμορφώσω το χαρακτήρα μου. Θέλω να τον κάνω να φτάσει πιο κοντά στην τελειότητα. Ευχαρίστω. Με μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το θέμα που ήθελα να μιλήσουμε. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ακόμα ασχολείσαι. Ναι, δεν το διδάξω τώρα, παρά μόνο βοηθάω στο κλαπ, πηγαίνω για εξάσκηση ακόμη, γιατί εκτός
το ότι μου αρέσει πάρα πολύ και η εξάσκηση και όπως έχω αναφέρει για την πνευματική ανάπτυξη, είμαστε και σαν μία οικογένεια. Έτσι, Είμαι πάρα πολύ τυχερή που πήγα σε ένα κλαμπ το οποίο συμπαραστέκεται ο ένας στον άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Πολύ σημαντικό και αυτό, θεωρώ τον εαυτό μου ότι ανήκω σε μια οικογένεια. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, έχεις ακόμα μια ιδιότητα όμως, την οποία θα ήθελα να μας την αναπτύξεις. Ποια είναι η άλλη ιδιότητά σου? Το Reiki. Το Reiki. Ρέικι, τι σημαίνει? Ακούγοντας τη λέξη αυτή Ρέικι, εμείς που δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι, απλά λέμε είναι μια λέξη η οποία δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Τι περικλείει όλη αυτή η λέξη? Τι σημαίνει Ρέικι λοιπόν? Λοιπόν, Ρέικι θα πει φυσική θεραπευτική ενέργεια η οποία ενεργοποιείται μέσω της πρόθεσης. Έτσι, μέσω της πρόθεσης. Πρόθεσης, μάλιστα. Μάλιστα. Για να επαναλέω αυτό που είπες, φυσική θεραπευτική ενέργεια, η οποία ενεργοποιείται μέσω της πρόθεσης. Πρόθεσης. Δηλαδή πρέπει να έχει κάποιος πρόθεση για να μπορέσει να επιτύχει, δηλαδή να ασκήσει αυτή την ιδιότητα. Μάλιστα. Και αυτή τι περιλαμβάνει, δηλαδή πώς μπορεί κανείς να μπει σε αυτή την μορφή, σε αυτό το χώρο, σαν εσύ που διδάσκεις αυτό το Reiki. Μάλιστα. Τι κάνεις και τι είναι αυτά που παίρνει από σένα ο μαθητευόμενος για να μπορέσει να αποκτήσει αυτή τη δύναμη και να περάσει από αυτή τη διαδικασία? Το εξασκώ, δηλαδή δίνω θεραπείες, επίσης και το διδάσκω. Να μιλήσω πρώτα για την εξάσκηση της θεραπείας. Ναι. Λοιπόν, το Reiki βοηθά όχι μόνο και πάλι σε σωματικά προβλήματα, αλλά σε προβλήματα του μυαλού, επίσης και σε προβλήματα αισθημάτων. Τότε να γίνω κι εγώ ένας μαθητής του Reiki. Πολύ ευχαρίστως. Για να καλυτερεύσω τα αισθήματα μου, ξέρεις. Ναι, γιατί συναντούμε, αντικρίζουμε πάρα πολλά αισθήματα, δηλαδή της λύπης, θυμού. Ναι. Της χαράς. Της χαράς, ναι, και πρέπει να ξέρουμε πώς να τα χειριζόμαστε αυτά. Μάλιστα. Και αυτή η μέθοδος βοηθά το Reiki, έτσι? Βοηθάει, ναι. Okay. Και τι διαδικασία περνάει κάποιος ο οποίος θα του δώσεις, ας πούμε, πες το πρώτο μάθημα. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, τι πρέπει να κάνει και πώς ακολουθείται αυτή η διαδικασία? Να μιλήσω για τη συνεδρία πρώτα, για αυτή τη θεραπεία, έτσι. Ναι. Λοιπόν, καθώς έρχεται ο δέκτης, ο ασθενής ή ο πελάτης, πρώτα θα ήθελα να γνωριστούμε, γι' αυτό κάνω το consultation, το οποίο είναι ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο ρωτάω τι προβλήματα υγείας έχει, τι χόμπι, δηλαδή... Ναι. Τι πρέπει κάνει, πρέπει μάλιστα. Ναι. Το οποίο αυτό θα βοηθήσει στον μετά να δώσω συμβουλές στο πώς να μπορέσει να βοηθήσει τον εαυτό εκτός της ώρας που βρίσκεται στο Reiki treatment, αλλά επίσης και να αισθανθεί πιο άνετα. Μάλιστα. Αυτό το Reiki, πριν προχωρήσεις παρακάτω, εσύ πόσο χρονικό διάστημα σου πήρε για να μπορέσεις να αποκτήσεις αυτές τις γνώσεις και να μπορέσεις να είσαι σε θέση να διδάσκεις? Όχι πάρα πολύ καιρό. Ήτανε βασικά, μπορεί ένας χρόνος. Μάλιστα, ναι. Ναι, γιατί ήτανε το level 1, το οποίο το level 1 είναι που μπορούμε να δώσουμε θεραπεία του εαυτού μας και στους φίλους μας. Μετά το 2 είναι που μπορούμε να το εξασκήσουμε επαγγελματικά. Μάλιστα. Και το 3, το οποίο είναι το Masters, μπορούμε να το διδάξουμε. Μπράβο. Και πέρασες αυτή και τα 3 στάδια εσύ. Ναι. Και τώρα διδάσκεις, δηλαδή. Διδάσκεις και όχι μόνο διδάσκεις, βοηθάς τους άλλους να μπορέσουν να περάσουν αυτή τη διαδικασία για να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά τα αισθήματά τους. Τα αισθήματα, ναι, σωματικά προβλήματα. Σωματικά προβλήματα, έτσι. Ναι. Επίσης και το μυαλό, γιατί το μυαλό παίζει πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι. Ναι, και το οποίο
Πολλές φορές μπορούμε να στεναχωριόμαστε για πράγματα που δεν χρειάζεται. Που δεν χρειάζεται. Που λέμε ότι μπορούν να συμβούν, ναι. όμως δεν συμβαίνουν ποτέ. Ή δημιουργούμε ολόκληρα έργα. Έτσι. Σκηνοθετούμε έργα στο μυαλό μας. Μπράβο. Και το οποίο με το Reiki μας βοηθάει Μάλιστα. να απαλλασσόμαστε από αυτές τις έμμονες ιδέες που ναι. δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Ωραία. Πότε να μου δώσεις το πρώτο μάθημα, Το συντομότερο. Εντάξει, για να επαλλαχτώ, γιατί εγώ θέλω να σκηνοθετώ έργα. Δεν θέλω να σκηνοθετώ στο μυαλό στο μου. Στο μυαλό. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μου λες, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Λοιπόν, διαδικασία τώρα, πες ότι ήρθε κάποιος... Μάλιστα. Ναι. Ναι, το δεύτερο στάδιο θα τους πάρω στο treatment room, το οποίο mm-hmm. πρέπει να είναι... Ένα δωμάτιο. Ένα δωμάτιο. ναι, ένα δωμάτιο θεραπείας. το οποίο υπάρχει το Reiki Couch, το κρεβάτι για το Reiki. Πρέπει να είναι ένα δωμάτιο ήσυχο, που να υπάρχει γαλήνη. Να σε εύχομαι να δείχνουμε τώρα, έτσι, να βλέπουμε κάποια φωτογραφία, έτσι, να παίρνουμε μια ιδέα, οι καλοί φίλοι τηλεθεατές, να γνωρίζουν περί τίνος ομιλούμε. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ζητάω από τον ασθενή να ξαπλώσει το Reiki. Περίμενε, είπες προηγουμένως δέχτης, ασθενής ή πελάτης. Πελάτης. Γιατί μπορούμε να το ονομάσουμε. Γιατί το λέμε ασθενή, λοιπόν, ας τον αποκαλέσουμε δέχτη αμέ. Ή πελάτη. Ναι. Ας πληρώσει αυτό, δεν είναι. Α μην το λέμε ασθενή. Εντάξει. Γίνεται, εντάξει. Ναι, ναι, αμέ, γιατί όχι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και ζητάω να ξαπλώσεις το Reiki Couch. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται, είναι με ενδυμασία, γιατί το Reiki ναι. μπορεί να περάσει μέσα από οποιοδήποτε υλικά. Γιατί ξέρεις, στο γιατρό που πάει λέει γδίσου. Πρώτη λέξη, όχι. Όχι, εδώ δεν χρειάζεται. Όχι, μόνο τα παπούτσια. Εδώ πέρα είναι παπούτσια μόνο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Και ναι, γιατί το Reiki περνάει μέσα ακόμη και από γύψο. Έτσι. Ναι, και πηγαίνει εκεί που χρειάζεται. Γίνεται μια σχετική επαφή μαζί με το άτομο αυτό. Ναι. Με τον δέχτη ή ασθενή ή πελάτη. Ναι, είναι με απλό άγγιγμα, μάλιστα, μπράβο, με απαλό άγγιγμα χεριό, δηλαδή δεν χρειάζεται πίεση, όμως μπορεί και να γίνει χωρίς να υπάρξει το άγγιγμα. Το άγγιγμα, ναι. Και εσύ πώς δουλεύεις, με το μυαλό δουλεύεις πώς. Ναι, με το μυαλό. Και του περνάς δηλαδή αυτού του πελάτη ή του δέχτη ή του ασθενή, όπως θέλουμε το αποκαλούμε, του περνάς όλα αυτά τα απαιτούμενα που χρειάζονται για να γιατρέψει το πρόβλημά του. Δηλαδή είτε σωματικό είναι, είτε μυαλικό, είτε οτιδήποτε, έτσι. Μάλιστα. Άρα, το οποίο να διευκρινίσω ότι αυτή η ενέργεια δεν είναι η δικιά μου ενέργεια, αλλά απλά εγώ γίνομαι το κανάλι, είμαι το κανάλι. Από πού έρχεται η ενέργεια? Από το universe. Η φύση, δηλαδή. Από τη φύση. Από τη φύση έρχεται. Ναι. Και ναι. περνά από σένα... Και ναι. μεταδίδεται στον ναι. πελάτη. Είναι, εγώ είμαι πολύ ανυπόμονος. Θέλω έτσι ναι. να δεχτώ αυτή την ενέργεια που έρχεται μέσα από εσένα και έρχεται πάνω μου, για να δω τι ακριβώς αυτό, είναι αυτό. Αυτό, Βασίλη, που έχεις ναι. πει τώρα είναι πάρα πολύ σωστό, ναι. γιατί όσο και να προσπαθήσει κανείς να εξηγήσει το ότι είναι το Reiki, ναι, ναι. είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ο καλύτερος τρόπος... Είναι να κάποιος... το δεχτείς. Μπράβο, να το ναι. δεχτείς. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα πως το παρώ, ασκείς αυτό το επάγγελμα, δεν είναι επάγγελμα τελικά, έτσι, ναι, ναι, το ασκείς, ναι, ε? Ναι. Και είναι σε σταθερές ώρες, μέρες ή έχεις πελάτες, ας πούμε, οι οποίοι δέχτες, mm-hmm. οι οποίοι έρχονται σαν πελάτες και γιατρεύουν τις ασθενείες τους. Έβαλα και τα τρία τώρα, δέχτες που έρχονται σαν πελάτες και γιατρεύουν τις ασθενείες τους. Καλησπέρα σας και πάλι. Λοιπόν, έτσι είναι, έχεις... τακτικές ώρες, έχεις κάποιο ειδικό δωμάτιο, φαντάζομαι, πρέπει να έχεις. Ναι, ναι, φυσικά. Κλινικίες την αποκαλέσουμε. Ναι, ναι, μάλιστα. Το οποίο για ώρες, η αλήθεια, εργάζομαι και πρωινές και βραδινές και Σαββατοκυριακό όταν χρειαστεί. Εξαρτάται γιατί πολλές, ναι. από την διάθεση και την... availability του πελάτη, ίσως, να, ναι, ναι, να μην τους βολεύουν κάποιες ώρες και εσύ όμως είσαι στη διάθεση τους. Ναι. Ωραία, το οποίο ωραία, είναι ωραία. Κάτι που ο λόγος που διάλεξα να κάνω αυτό το επάγγελμα βασικά είναι γιατί μου αρέσει να βοηθώ. Ναι. Το οποίο ναι. μέσω του Reiki μου δίνεται ευκαιρία να μπορώ να βοηθώ τους συνανθρώπους μας. Έχεις τη δυνατότητα και πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία και καλό κόλπο αυτό
να γνωρίζεις τους χαρακτήρες, να γνωρίζεις ανθρώπους δηλαδή. Μάλιστα, να μαθαίνεις, μάλιστα. Ναι, τα μυστικά τους, να μαθαίνεις ποιοι είναι αυτοί, να μπορείς να τους αναλύσεις τους ανθρώπους, έτσι. Ναι. Χρειάζεται μεγάλη μυστικότητα, φαντάζομαι, φυσικά. Σου. Αυτό ναι. Είναι πάνω απ' όλα. Είναι εμπιστευτικά δηλαδή, όλα αυτά. Εμπιστευτικά. Ναι. Δεν μπορούμε να τα μοιραστούμε με κανένα, ούτε με τα παιδιά, με το καλύτερο φίλο μας, με κανένα. Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω ότι το Reiki δεν είναι εναλλακτική θεραπεία, αλλά είναι συμπληρωματική. Αχα. Συμπληρωματική με ποια άλλη θεραπεία? Με την παραδοσιακή ιατρική περίθαψη. Α, έτσι. Δηλαδή, όταν υπάρχει πρόβλημα το οποίο είναι σοβαρό και χρειάζεται την ιατρική περίθαλψη, πρέπει οπωσδήποτε να συναισθήσουμε στο δέχτη να αποταθεί σε παθολό. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Είμαι σίγουρος ότι θα μου δοθεί ευκαιρία και θα έχουμε την, τέλος πάντων, την ευκαιρία να συναντηθούμε και να γίνω δέχτης και σαν ασθενής να γίνω και πελάτης, ας πούμε. Ή, να σου πω κάτι, προτιμώ να είμαι δέχτης, να μην είμαι ούτε ασθενής ούτε πελάτης, για να μην σε πληρώσω. Εντάξει, αλλά δέχτης θα γίνω. Θα είναι δέχτης μεγάλη θα μου χαρά. Έτσι, να το δοκιμάσουμε. Ναι, θα είναι λοιπόν πολύ μεγάλη μου χαρά να είμαι εγώ αυτή που θα σε γνωρίσω στο Reiki. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχεις όμως, έχουμε κάτι άλλο να μιλήσουμε εμείς. Γιατί αυτή η ομορφιά και αυτό το κορμί που βλέπετε, καλοί φίλοι τεθεατές, ασκείται και κάπως αλλούς. Δηλαδή, μπορεί να λάχει μια μέρα να βρεθεί σε ένα εστιατόριο, σε ένα τόπο όπου υπάρχει μουσική και χορεύει ο κόσμος και ξαφνικά εμφανίζεται μια θαυμάσια χορεύτρια και τι χορεύει, παρακαλώ, belly dancer, belly dancing. So, you are a belly dancer, ε? Ναι. Είσαι και χορεύτρια κοιλιάς. Μάλιστα. Αυτό πώς έτυχε και πώς μπήκε, ας πούμε, στην ζωή σου? Λοιπόν, ανέκαθε μου άρεσε ο χορός από μικρή. Έτσι. Ναι. Αλλά όπως και τα υπόλοιπα, δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να το κάνεις όταν... να το κάνω νωρίτερα. Είδες τι έκανε λοιπόν ο χωρισμός σου από τον πρώην σύζυγο. Ναι, γι' αυτό... 7 χρόνια, τα τελευταία 8 χρόνια δεν κάνεις αυτά όλα. Ναι. Εκτός το καράτε το είχα αρχίσει. Το καράτε το είχα αρχίσει. Λοιπόν, το belly dancing πώς προέκυψε? Λοιπόν, πάλι και αυτό μπορώ να πω, στα 6 χρόνια άρχισα και έπαιρνα μαθήματα. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Μετά έγινε κάτι σαν πάθος. Έτσι. Λοιπόν, αρχικά γιατί ήταν... και αυτό έχει σχέση με την άσκηση και βοηθά, νομίζω και αυτό. Μάλιστα. Ναι. Και τα τρία είναι συνδεδεμένα με πνευματική ανάπτυξη. Μάλιστα. Το καράτε, το Reiki και το belly dancing. Πολύ καλά τα λέτε. Λοιπόν, σαν belly dancer, ας πούμε, κάνεις εμφανίσεις σε διάφορους χώρους, πώς... Ναι, αρχικά, όπως είχα πει, το άρχισα ως χόμπι. Ναι. Και έτυχε να το κάνω για τους φίλους μου, mm-hmm. Δηλαδή ήμουν μαστερ κάπου έξω mm-hmm. και έτσι για έκπληξη τέλος πάντων πήρα και το κοστούμι και χόρεψα. Και σηκώθηκες πάνω και άρχισε να χορεύεις. Μάλιστα. Mm-hmm. Το οποίο ήταν κάτι το πολύ ωραίο, τους είχε αρέσει πάρα πολύ. Επίσης, μερικοί φίλοι με ζητήσανε για χάρη να το κάνω στο πάρτι τους. Ναι. Και ξαφνικά άρχισε ο κόσμος να μου ζητάει τις κάρτες μου. Λέω κι εγώ, το σκέφτηκα, λέω γιατί όχι, μου αρέσει, το αγαπώ. Ναι. Και επίσης, μέσω αυτού του τρόπου, θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα ότι το belly dance είναι κάτι το κλασικό. Ναι. Δηλαδή, θα ήθελα να αλλάξω την ιδέα που υπάρχει η παραδοσιακή του belly dancing, ότι είναι art, είναι μία τέχνη. Είναι art το belly dancing. Μπράβο, ναι. Πιο πολλά από τα θέματα της ασχολίας σου είναι τέχνη. Δηλαδή, όσον αφορά και το καράτε και η άλλη ιδιότητα, και αυτό είναι art, είναι τέχνη. Τώρα, σε περιπτώσεις που διδάσκεις belly dancing, έτσι, διδάσκεις belly dancing. Είμαι qualified, αλλά δυστυχώς δεν μου δίνεται ο χρόνος για την ώρα, ναι. Δεν αλλά διδάσκεις το έχω... προς το όχι, χρόνο, όχι, δηλαδή, για την ώρα, ναι. Όμως χορεύεις. Ναι. Και όταν έχεις καλέσματα, εμφανίζεσαι, δηλαδή. Μάλιστα, ναι. Ναι. Σαν γάμους, και το κάνεις σαν πάρτις, επάγγελμα, ας πούμε. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, είσαι μια γυναίκα η οποία... Έχεις κάνει πάρα πολλά στη ζωή σου, ασχολήθηκες για πολύ χρονικό διάστημα με το σπίτι, σαν οικοκυρά και ξαφνικά
σε μια περίπτωση, επειδή χώρισες και βρέθηκες, ας πούμε, στην άγκη να κάνεις κάτι ίσως, μπήκες σε αυτό το χώρο και αυτό μπορώ να σου πω ότι φαίνεται από την έκφρασή σου, από τις εκφράσεις σου, ότι αυτό που κάνεις σε ευχαριστεί. Δηλαδή, μιλώντας για όλα αυτά τα θέματα, τα τρία πολύ ενδιαφέροντα θέματα, βγαίνει έξω. Είσαι, λοιπόν, μια γυναίκα η οποία νιώθει ευτυχισμένη. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ευτυχισμένη. Μάλιστα. Ναι. Και τα τρία τα αγαπώ πάρα πολύ. Έχω πάθος προς αυτά που κάνω. Και επίσης θα ήθελα να το μεταδώσω αυτό και στον υπόλοιπο κόσμο, αν μπορώ να πω στις υπόλοιπες γυναίκες ότι υπάρχει, δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε να προσπαθούμε και να δουλεύουμε για να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες και πρέπει να επιχειρείς πάντοτε να ενημερώνεις όλους που έρχονται σε επαφή μαζί σου και όλες, ούτως ώστε να αντιλαμβάνονται τη δύναμη που έχει αυτό που κάνεις για να μπορέσουν να το δεχτούν, να ενταχθούν δηλαδή και αυτοί στην διαδικασία των τριών αυτών ενδιαφερόντων θεμάτων, να γίνουν δέχτες, γιατί και στις περιπτώσεις και στις τρεις είναι οι δέχτες. Να αντιληφθούν ότι θα τους βοηθήσει, θα τους κάνει καλό και να γίνουν οι δέχτες για να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτά που αποκτήσεις εσύ. Και πάνω απ' όλα είναι η, όπως είπες, αυτοδιάθεση. Μάλιστα. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει η αυτοδιάθεση. Ναι. Δηλαδή αδιαθέτεις τον εαυτό σου για αυτό που θα κάνεις για να μπορέσεις να έχεις αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σαν νοικοκυρά που ήσουν, μαγείρευες όταν ήσουν. Πάρα πολύ. Έτσι. Ναι. Ποιο ήταν το πιο έτσι ενδιαφέρον φαγητό που έφτιαχνες? Έφτιαχνα μουσακά. Επίσης, παέλα, το ισπανικό, παέλα με ψάρια. Πολύ ωραία. Ήταν το αγαπημένο και το δύο γιο μου. Ξέρεις, έχουμε στην Κύπρο, είσαι Κυπρία και ξέρεις και εσύ γνωρίζεις καλά ότι έχουμε πάρα πολύ ωραίες πατάτες, γευσάτες, έτσι, ποιοτικές πατάτες. Πάρα πολύ. Είναι οι πιο καλές πατάτες που υπάρχουν στην αγορά. Πάρα πολύ, λοιπόν, ναι. Και έχουμε διάφορες συνταγές με πατάτες, έτσι. Έχεις κάποια συνταγή με πατάτες, έτσι, να μας πεις? Αχ, δεν μπορώ να σκεφτώ. Να η ευκαιρία, λοιπόν, καλή μου φίλη τηλεθεατές, να μάθετε να φτιάχνετε μία συνταγή πατάτας. Πατάτες τηγανιτές, πώς τις φτιάχνεις? Λοιπόν, ζεσταίνω το λάδι. Ναι. Κόπω τις πατάτες. Ναι. Φέτες. Φέτες. Ναι. Όσο μπορούμε, δηλαδή, έτσι να είναι ομοιόμορφες. Και μετά που ζεσταθεί το λάδι, ρίχνουμε τις πατάτες. Όμως, πολύ σημαντικό κάτι είναι όταν βγάλουμε τις πατάτες από το λάδι, να τις βάλουμε σε κάτι έτσι να απορροφήξει το λάδι. Γιατί σε χαρτί είναι ανθίγυνες. Μπράβο, πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ανθίγυνες, οι τηγανιτές πατάτες. Όμως, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε λιγάκι πιο τέλος πάντων υγιεινό. Έχω κι εγώ μία συνταγή πατάτας. Να μάθω αν γνωρίζει. Είναι η συνταγή πατάτες μπλουμ. Ξέρεις πώς είναι αυτές? Όχι. Αλήθεια. Πατάτες μπλουμ είναι. Και ξέρεις το μπλουμ από που το πήρανε? Όχι. Βάζω ένα μεγάλο, μια μεγάλη μαγείρισα. Πώς τη λέτε εσείς? Μαγείρισα, ναι. Ναι, κατσαρόλα. Η κόκκινη κατσαρόλα μεγάλη. Τη γεμίζω νερό, καθαρίζω μικρές πατάτες. Εντάξει. Και βάζω λίγο αλάτι, απλά λίγο αλάτι. Και όταν τη ρίχνω μέσα στο νερό, τη κάνω έτσι και κάνω μπλουμ, μπλουμ, και έτσι σου ονόμασα τα πατάτε μπλουμ. Και ναι, είναι πολύ, πολύ ωραίες και αυτές, γιατί δεν έχουν λάδι, είναι πολύ γευσάντες και είναι και υγιεινές. Πατάτε μπλουμ. Τις βγάζω μετά, έτσι, τις κόβω κομμάτια. Ναι, βέβαια. Τις κόβω κομματάκια, έτσι. Και λίγη ντομάτα, λίγο σέλινο, εντάξει. Και αν δεν σε πειράζει να βάζεις και λίγο κρεμμύδι, εντάξει, λίγο κρεμμυδάκι και μία φέτα ψωμί, δίχως βότυρο, απόλαυση. Νομίζω πως έχω αρχίσει να πεινάω μετά από αυτή τη συνταγή. Θα σου φτιάξω μία μερίδα πατάτες μπλουμ. Πάρα πολύ. Εντάξει, θα φτιάξω δύο αφάμαζοι. Λοιπόν, ωραία. Η Βασούλα Χριστοδούλου έχει μελλοντικά σχέδια? Πάντοτε μου αρέσει να προχωρώ, ώστε είμαι συνεχώς παρακολουθώ σεμινάρια,
σε διάφορους τομείς όσον αφορά τα θέματα που σε απασχολούν, δηλαδή. Ναι. Mm-hmm. Το οποίο πάντοτε έχουμε κάτι να μάθουμε. Ναι. Και νομίζω η καλύτερη δύναμη, η μεγαλύτερη δύναμη στη ζωή για μας είναι η μάθηση. Έτσι. Ναι. Δεν σταματούμε να μαθαίνουμε. Όχι. Πώς σε βρίσκει κανείς, δηλαδή υπάρχει, έχεις κάποιο website, αν θέλει κάποιος ναι. να μπει μέσα να δει, πώς μπορεί να ναι, μπει. Ναι, είναι το website www.nirvanaspirit.co. Πώς το είπες? nirvanaspirit.co.uk. Και θες να σου πω τι θα πει Nirvana? Ναι, please. Λοιπόν, είτε όταν φτάνουμε στο σημείο που μπορούμε να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από το βάσανο. Και α, βάσανο έτσι. Είναι όταν, όπως έχω πει νωρίτερα, ναι. Έχουμε πάρα πολλές σκέψεις στο μυαλό. Ταλαιπωρούμε το μυαλό μας. Τις απαλλασσόμαστε. Ναι, ας είναι ναι. με material things. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις κάτι, συμφωνάς με αυτό που θα πω, που λένε ότι it's all in mind. Είναι όλα στο ναι, μυαλό. Σίγουρα. Επομένως, ναι. θα τα βγάλουμε έξω ναι. από το μυαλό μας. Ναι. Πώς τα βγάζουμε όμως? Θέλουμε αυτή την ειδική θεραπεία, όλοι μας. Θα βοηθήσει αυτό, πάρα, ένα μάθημα πάρα αυτό, πολύ. Να τα βγάλω και εγώ όλα έξω, να, αυτά που δεν χρειάζονται. Λοιπόν, ήταν χαρά μου που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ σήμερα. Πάρα πολύ που ναι. με είχατε. Που σε γνώρισα καλύτερα και σε γνώρισαν και οι καλοί φίλοι τηλεθεατές. Είμαι σίγουρος ότι θα επιχειρήσουν να έρθουν κάπου εκεί που θα χορεύεις. Belly dancer, ασε belly dancer, να σε απολαύσουν. Θα επιχειρήσουν να επικοινωνήσουν μαζί σου για να απαλλαχτούν από όλα αυτά τα δύσκολα και τα κακά που έχουν στο μυαλό τους και θα επιχειρήσουν να έρθουν να σε βρούνε για να μάθουν έστω και σε τι χρησιμοποιεί το καράτε, που δεν είναι απλά για να χρησιμοποιηθεί Μπράβο. Για τους αντίπαλους. Δεν έχουμε εχθρούς. Ο εχθρός μας, είπες, είναι... Ο εαυτός μας, ο εγωιστικός εαυτός μας. Και να το βγάλουμε έξω, να φύγει από να απαλλακτούμε από ναι. το εγώ μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Βασούλα, σε ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είχατε και ευχαριστώ που με ακούσατε. Και εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε Φυσικά. Στο μέλλον. Αμέ. Μάλιστα, καλοί φίλοι τηλεθεατές, η Βασούλα μας ταξίδεψε σε αυτούς τους πολύ όμορφους χώρους, μας είπε για την ζωή της στα νεανικά της χρόνια, για την οικογένειά της, για αυτές τις τρεις ιδιότητες οι οποίες είναι καταπληκτικές και βοηθούν να απαλλαχτούμε από κάποια πράγματα που δεν τα χρειαζόμαστε, δεν είναι απαραίτητα για μας. Εύχομαι λοιπόν να τα χρησιμοποιήσετε κι εσείς, να χρησιμοποιήσετε την ευκαιρία, να επωφεληθείτε τις ευκαιρίες, να επικοινωνήσετε με τη Βασούλα για να πάρετε περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ ήμουν ευτυχής που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Μέχρι την άλλη Κυριακή, που θα είμαστε μαζί και πάλι, την ίδια ώρα, στην ίδια εκπομπή, με ένα ίσως καινούργιο πρόσωπο, ίσως και δύο πρόσωπα. Μέχρι τότε λοιπόν, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε τους εαυτούς σας. Εγώ σας αγαπώ πολύ. Να είστε μαζί μας την άλλη Κυριακή. Καληνύχτα σας. Bye bye. Καληνύχτα, Βασούλη. Καληνύχτα, καληνύχτα. Χαρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα.